Πέρα, βάλουμε μια επανάληψη, βάλουμε το κοκκινιστό με τις ταλατέλες, οι οποίες, για τις ταλατέλες το βάζω αυτό το πράγμα, γιατί μου τους ζήτησαν πάρα πολλές γυναίκες. Πες μου Στέλλα, δεν είναι τίποτα, λέω, όπως είναι, λέω, το ψωμί. Όχι. Και ξαναβάζουμε την ίδια συνταγή. Πέρα από εκεί, προχθές πήγαμε στο κοινό, μας περιποιήθηκαν οι άνθρωποι, πάρα πολύ ωραία, να είναι καλά, είπαμε εκεί πέρα έχουν πακέτο ωραίο, δικά τους κρέατα, εκεί είναι. Να πω για το Ξύλινο χωριό, το οποίο έχει πολύ ωραία, το λέει Ξύλινο χωριό, αλλά για μένα είναι σαλέ, είναι ωραιότατο και ωραία και καλές τιμές πακέτα, Πάσχα έρχεται επίσης. Τα ητών, τι να πω για το ητών, όποια ώρα θέλω, πάω πίνω καφέ, όταν θέλω να ηρεμήσει το κεφάλι μου, στο ητών είναι, βράδυ, πρωί, όλα αυτά. Εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετική εξυπηρέτηση από καφέ μέχρι φαγητό. Το κεραμαριό. Το κεραμαριό απάνω είναι προς το μπουζάκι, έχει πολύ ωραία θέα, έχουν και αυτοί πολύ ωραία σπιτάκια μέσα δωμάτια. Καλή κουζίνα, όσα είναι έξω από τα Τρίκαλα, δεν λέω ότι μέσα στα Τρίκαλα, έξω από τα Τρίκαλα, έχουν και την άνοιξη τώρα, πώς να το πούμε, είναι όμορφη η άνοιξη, είναι πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα και στο κεραμαριό στα παιδιά. Θέλω να πω λίγο για τη Λάρισα, στην πηγή φίλου που έχουν εκεί πέρα, η οποία είναι στην Παναγούλη και στη Φιλελλήνων. Φίλα σαν να τα κάνεις εσύ κι εγώ. Μπορείς να τα αφήσεις και το ψυγείο μια-δυο μέρες, τα έχουν τόσο ωραία τακτοποιημένα, ούτε κουλάνε ούτε τίποτα. Ορίστε εκεί είναι τα παιδιά, γυναίκες, πιάστε πίτες, άμα δεν θέλετε να ανοίξετε φύλλα, μια χαρά είναι. Να πω για το Φώτη τώρα που έρχεται Πάσχα. Και τι δεν έχει ο Φώτης, και πασχαλινά, και λογουδάκια, και σοκολατίνες, και για γάμους, και για γενέθλια, και για βαφτίσια, και για όλα αυτά. Ορίστε, ο Φώτης είναι εδώ, έχει τα μαγαζιά του, αγνά υλικά. Ωραία. Το Σάρι τον χαιρετίζουμε και αυτόν πάνω στην Προτσοτσάνη δράμα. Και τον Βρεζεμένη του Δημήτρη, τον οποίο τώρα θα έχει τα τσουρέκια, τα κουλούρια του για το Πάσχα. Όλοι λίγο πολύ. Λοιπόν, όποιος θέλει να φύγει από το σπίτι του να ξεκουραστεί, ορίστε εδώ είναι η περιφέρεια, έχουν ωραία ξενοδοχεία, ωραία φαγητά γιατί έχουν δικά τους κρεατικά και τυριά από μέσα, είναι μια χαρά. Εκείνα που θα ξοδέψετε στο σπίτι, αν θέλετε να φύγετε να ξεκουραστείτε, πάρτε την οικογενέστη για 2-3 μέρες, 4, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω από εδώ από τα Τρίκαλα, φιλάκια και καλώς να έρθείτε. Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα, καλησπέρα πάλι από Τρίκαλα. Θα ξαναμαγειρέψουμε σήμερα. Προχθές την παραπάνω εβδομάδα, Γιώργο, δείξαμε την τούρτα, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα είχαμε τους ουξιώτες, μας είχαν φάει τα τιά εδώ πέρα. Βάλτε την εκπομπή μας ξανά, βάλτε την εκπομπή μας ξανά. Την ξαναβάλαμε πάλι. Σήμερα έχω και παρέα. Έχω την Τίνα τη Θεοδωσίου. Την Τίνα την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαστε πολλά χρόνια φίλες. Παρόλο που ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι επειδή ο γιος της Στέλλας ήταν συμμαθητής μου και θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήμουν και κόρη σου, αλλά κυρίως νιώθουμε φίλες. Αυτό είναι μέσα από την ψυχή μας. Έχουμε αγάπη και... Και η καλή φιλία. Εδώ η πόλη είναι μικρή, γνωστή, γνωριζόμαστε. Ναι. Εγώ κάθομαι λίγο πιο πάνω, η Ντίνα λίγο πιο κάτω, είμαστε γειτονιά. Έχει αυτή μια ωραία οικογένεια. Καλή επιτυχία στο γιο της φέτος. Ναι. Περιμένουμε και τη Λένα την Παπαευθυμίου να δούμε τι θα μας κάνει η Λένα σήμερα. Άλλη γειτόνισσα. Άλλη γειτόνισσα εδώ πέρα. Θυλώνεται και η Λένα την Παπαευθυμίου. Καλό παιδί και αυτή και όλα. Λοιπόν, Ντινάκη, σήμερα θα κάνουμε κοκκινιστό. Πολύ ωραία. Ναι. Έχουμε μουσχάρι, το οποίο θα το κάνουμε κοκκινιστό με πολύ ωραία πράγματα. Θα το σοτάρουμε πρώτα με το λάδι και με το κρεμμύδι, όχι να λαμπαδιάσει που λέμε, να το σοτάρουμε. Γλυκά. Έτσι ακριβώς, γλυκά, σιγά σιγά, μπράβο Ντίνα, πώς τα λες. Μετά θα ρίξουμε λίγο χοντρό αλάτι, μ' αρέσει στο κοκκινιστό. Χοντρό αλάτι. Χοντρό αλάτι. Ναι, ναι, χοντρό αλάτι. Ναι, έχουμε και λεπτό. Εδώ θα ρίξουμε ύστερα την ντομάτα. Έχω ντομάτα την οποία είναι φρέσκια ντομάτα. Είναι εδώ το μακρύ από το μεγαλοχώρι. Άμα την βάλει στο στόμα σου, είναι γλυκύτατη. Έχει ωραία. Είναι βιολογικά. Δικά του. Ξυνήλα να το πούμε έτσι ούτως ή άλλως, οπότε έτσι. Άμα είναι λίγο πιο γλυκιά μας βολεύει. Έτσι.
Και για ένα θέμα με τα γλυκά μου, μπορείς να βάλεις και λίγο ζαχαρίτσα μετά αριστερά. Ναι. Έχω και το μοτοπολτό για να πήξει, γιατί είναι αργή αυτή. Εν τω μεταξύ, από αρώματα, θα ανοίξουμε ένα κρασί από την. Συνεταιρισμό Καρδίτσης είναι η Ντίνα. Τον ξέρεις το συνεταιρισμό Καρδίτσης. Ωραία κρασιά, αυτή τα μπέλα εκεί από Μεσονικόλα και όλα αυτά. Θα ανοίξουμε ένα κόκκινο εδώ, θα ρίξουμε και μέσα στο φαγητό και κρασί. Εδώ εν τω μεταξύ έχω, θα βάλουμε λίγο κανέλα, λίγο αστηροειδή, ο οποίος είναι πάρα μοσχοβολάει. Αλλά όσο μοσχοβολάει είναι το μοσχοκάριδο. Το μοσχοκάριδο που μπαίνει στα γλυκά, Ντίνα. Μύρισε να δεις, Ντίνα. Μόνο δεν θέλει υπερβολή, γιατί καμιά φορά πικρίζει. Ναι. Θέλει απλώς σαν άρωμα. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ θα αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά, εντωμεταξύ, για να το συνοδεύσουμε το φαγητό, θα κάνουμε ζυμωτές ταλιατέλες. Α, υπέροχα. Ναι. Υπέροχα. Δίνω. Με το μοσχαράκι, το ζυμαρικό, είναι τέλειο. Έτσι. Τέλειο. Θα τις κάνουμε εδώ πέρα. Εγώ έχω βάλει μια μισή κούπα αλεύρι, ακριβώς να τις δείξουμε. Και μισή κούπα σμιγδάλι. Α, έχεις βάλει και σμιγδάλι. Άμα θέλεις βάζεις, άμα θέλεις βάζεις μόνο αλεύρι. Όπως είναι το ψωμί. Θα κάνουμε μια λουκουβίτσα, θα ρίξουμε το αλάτι και σιγά σιγά. Αλλά όποιος θέλει όμως να ρίξει και αυγά, το εμπλουτίνει και με αυγά. Όπως είναι τα μακαρόνια που λέει, θα θέλεις με αυγά, πάρ' τα με αυγά. Θέλεις φιλοπίτης με αυγά, χωρίς αυγά. Εσύ δεν όχι, δεν θα ρίξω καθόλου αυγά. Ακόμα πιο διέτες δηλαδή. Θα το κάνω έτσι πιο καλό όλο. Το οποίο θα λιώσουμε το βούτυρο εδώ το δικό μας, το οποίο είναι εργοστάσιο. Εδώ το δικό μας το εργοστάσιο. Το αγελαδινό. Θα το κάψουμε να το ρίξουμε πάνω μαζί με τυρί. Και θα έχουμε και το κουκκινιστό. Το οποίο είναι ένα πολύ τρυφερό μοσχαράκι. Είπα εγώ κρέατα της περιοχής μας εδώ, ωραία. Έχουμε πάρα πολύ καλά κρέατα. Και τυριά και όλα αυτά. Και τυρί νάξου. Αυτό ήταν το καλοκαίρι και είχα φέρει κεφάλια έτσι νάξου. Έχουν παράδοση. Έτσι. Έχουν παράδοση. Να ανοίξουμε έτσι σιγά σιγά την κουζίνα μας, Ντίνα. Ναι, βέβαια. Έτσι, έτσι σιγά σιγά εδώ πέρα. Ανοίξω εγώ και το φως να έχουμε φως. Να κάψει λίγο η κατσαρόλα. Να ρίξουμε το λάδι. Αυτό θα με βοηθήσει και εσύ, Ντίνα. Θα ρίξεις το λάδι. Βέβαια. Έτσι σιγά σιγά. Το κρεμμύδι το έχουμε έτοιμο. Κρεμμύδι θέλει λίγο παραπάνω. Γιατί το. Άστο να κάψει λίγο, Ντίνα. Το κρεμμύδι, Ντίνα, στα κουκκινιστά και το παντό, αυτό γλυκαίνει. Όλη την οστιμιά. Γλυκαίνει, ναι, νομίζω, γλυκαίνει. Όλη την οστιμιά τη δίνει το κρεμμύδι. Έτσι ακριβώς. Εγώ, Ντίνα, θα στα δίνω και σιγά σιγά να κάψει λίγο. Έπρεπε να είδε να την έχουμε να κάψει, αλλά δεν πειράζει. Θα αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά και να ανοίξουμε και ένα κρασί. Εδώ είναι ο Άκρατος. Πολύ καλά κρασιά, πολύ καλή τιμή εκεί. Εδώ είναι Μεσονικόλα που γράφει. Είναι ο ερυθρός ξηρός αυτός. Πολύ ωραία. Ερυθρός ξηρός. Πολύ ωραία. Και αυτός είναι. Και τούτο είναι ο Άκρατος. Άκρατος σε λευκό. Και τι ωραία. Έτσι ακριβώς. Το ένα είναι, φαίνεται είναι κοκκινέλι που λέω κι εγώ. Το άλλο θα είναι κόκκινο. Και το άλλο λευκό. Θα ανοίξουμε ένα από αυτά. Είναι πολύ καλά κρασιά και πολύ καλές τιμές. Και σαν συνεταιρισμό υπάρχουν και οι καλές τιμές, Ντίνα, ξέρεις. Ναι, έτσι. Είναι συνεταιρισμό. Έτσι, εκεί το παλεύουν τα παιδιά τα καημένα, έτσι ακριβώς. Και το κρατήσανε και μπράβο τους και σιγά σιγά το προωθούν και το κάνουν. Ρίξε τώρα το λάδι, Ντίνα. Εγώ λέω να το ρίξουμε όλο, Ντίνα. Είναι πολύ, όχι. Όχι, να έχει λαδάκι. Το μοσχάρι θέλει λαδάκι. Α, έτσι. Το κουτάλι το έχω εδώ, σιγά σιγά να ζεστάνει, ας το δυνατό. Εντάξει, να ζεσταθεί λιγάκι. Να ζεσταθεί λίγο ακόμα. Ναι, ναι, θέλει λιγάκι. Γιατί άλλες φορές, με τον μπλα μπλα επιστό εδώ, τα αποθερμαίνω όλα τα σχέδια. Ναι, αμέσως έρχεται στο λάδι, ξέρω εγώ και γίνεται η δουλειά σου. Δεν πειράζει. Όλα αυτά. Ανθρώπινα, με την κουζίνα. Θα ανοίξουμε και ένα κρασί εδώ πέρα. Έχω εδώ το κλειδί. Εδώ το έχω στο άλλο σετάρι, μάλλον θα το κουτάλω στο άλλο σετάρι μου. Θα ανοίξω εδώ πέρα. Ρίξε το όλο, Ντίνα. Α, έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχω και μια ωριότατη παρέα. Γετώνησα η Ντίνα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Εδώ έβγαλα το κρασί αυτό εδώ το άκρατο στο κόκκινο. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει. Θα το ρίξουμε μέσα στο κουκκινιστό. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι μου έρχεται τώρα να πιω λιγάκι, αλλά επειδή θα το ρίξουμε στην κατσαρόλα δεν πρέπει. Θα πω τι κάνει η μαγείρισα. Τα δοκιμάζει, τα ρίχνει μέσα. Άιντε να πει. Οπότε το ανεβάσουμε λίγο. Ντίνα, άστο έτσι σιγά σιγά και σιγά σιγά θα ρίξει το κρέας και μετά θα ρίξουμε αλάτι και μπαχάρια και πιπέρια και κρασιά. Και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η κλασική κουζίνα που πρέπει να τη γνωρίζουμε κι εμείς οι πιο νέες.
Η παραδοσιακή δικιά μας δηλαδή. Οι μας είναι κλασικά φαγητά αυτά. Έτσι. Και υγιεινά δηλαδή. Και υγιεινά. Και υγιεινά. Και χορταστικά. Και χορταστικά, όπως λες. Ναι. Και χορταστικά. Δεν θα το αφήσουμε να κάνεις πολύ. Απλώς λίγο να το φτώ, Δίνα. Ναι. Μπράβο, Δίνα. Πάρτε πιο χλιάρι που λέει και ο Γαλόνης, ένας φίλος μου. Ένας φίλος μου. Άμα λέγαμε καλέ, πάρ' το χλιάρι μου λίγη από εκεί. Πάρα πολύ καλός. Ναι. Ωραία κουτάλα. Ναι, από κουτάλα, Δίνα, δόξα τω Θεώ, έχουμε μαζέψει εδώ και λίγα. Αλλά σαν την κουτάλα που ήμασταν να πάμε στο καζάρμα, Γιώργο, και την κουτάλα τότε με το σαλέ, θυμάσαι. Ναι. Θα το ρίξουμε έτσι μέσα στην Αντίνα, το πινατάκι. Ρίξτε το. Notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles. Notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène dessus des gens. Παράδοση είναι το παλιό στοιχείο. Από αυτό γεννιέται κάθε καινούριο. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων
περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοζαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Αγνά υλικά, με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων, περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοζαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Το αλάτι, ναι. Εδώ πέρα χοντρό αλάτι που έχω εγώ. Αυτό θα σε αφήνω στις αρισκίες όπως τα φτιάχνεις εσύ στο σπίτι. Ναι, ναι. Και πιπέρι. Και μετά τις ντομάτες. Σάλτσα. Ρίξει λίγο αλατάκι. Έτσι, θα πάρω ένα πλόθερο που λέτε. Α, έτσι, Δίνα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Εντάξει, γιατί είναι και χοντρό αυτό, μπορεί να λιώσει. Είναι χοντρό. Και μας το κάνουμε. Πιπέρι μαύρο. Έτσι ακριβώς. Λίγο, λίγο, λίγο. Όχι πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ Ντίνα μου έχουμε εκτός από το πιπέρι, έχουμε μουσχοκάριδο στο αγωνιδού, ένα αστερία, ο οποίος δεν χρειάζεται όμως και τα παχάρια να είναι πάρα πολλά, γιατί ύστερα, ξέρεις, γίνεται πολύ βαρύ το φαγητό. Και λίγο κανελίτσα. Ρίξ' τα όλα μαζί αυτά, Ντίνα. Τα ρίχνω με τη μία. Ναι, ναι, με τη μία. Σιγά σιγά να βγάλουν το άρωμά τους όλα αυτά. Ανακάτεψέ τα τώρα δυνατή. Τα έχεις σε μικρές ποσότητες. Σε μικρές ποσότητες. Έτσι ακριβώς. Και στο τέλος θα ρίξουμε την ντομάτα. Ωραία. Έτσι. Τώρα αυτά γίνονται ένα χαρμάνι που λέγαμε παλιά. Έτσι ακριβώς, Ντίνα. Έτσι ακριβώς, ένα χαρμάνι. Και δίνουν και βοδιά. Μόνο. Θα ρίξουμε και ένα ποτήρι κρασί εδώ κόκκινο, είπαμε πάλι, από το συνεταιρισμό, καρδίτσις, πολύ ωραίο, κοιτάξτε εδώ τι χρώμα, τι ωραία κρασιά, όποιοι μας βλέπουνε, ορίστε, ας το βάλω στα μαγαζιά τους. Δυνάκι, θα ρίξεις και κρασί. Βέβαια. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου, Στέλλα μου, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι το εγγονάκι. Ευχαριστώ πολύ και εσύ τα παιδάκια σου. Καλή επιτυχία στο Νικολάκι. Έτσι ακριβώς. Ρίξτε όλο. Έτσι. Άστο τώρα Ντίνα να πάρει μια βράση αυτό και να ρίξουμε την ντομάτα λίγο στο τέλος. Ή να ρίξουμε και την ντομάτα τώρα λες. Την πεντέ θα τον αφήσουμε λίγο στο τέλος για να πήξει. Και για το χρωματάκι. Έτσι. Και όλα αυτά. Για να δω Ντίνα τώρα τη γενετική. Θέλει λίγο τώρα, το σκεπάσουμε έτσι λίγο σιγά σιγά να σιγουράσει, να φύγει λίγο το κρασί και μετά θα ρίξουμε αυτή την ντομάτα την αριά και στο τέλος θα ρίξουμε την ντομάτα. Όση ώρα θα γίνεται δύνατο μουσχάρι, εμείς θα ζυμώσουμε ύστερα τις ταλιατέλες. Ωραία. Θα βάλουμε την άλλη κατσαρόλα δίπλα, αυτό θα βράζει από εκεί. Η άλλη κατσαρόλα δίπλα να μόλις φοκλάξει το νερό και είναι αναπτυσμένο και τις ρίξουμε τις ταλιατέλες και σκοθούν να πάνε, αμέσως θα τις βγάλουμε στην πιατέλα όπως είναι εκεί. Δεν χρειάζεται ούτε κρύο νερό ούτε τίποτα. Από εκείνη την τσιμπίδα στην πιατέλα. Πολύ ωραία. Όλα αυτά.
Έτσι ακριβώς. Κατευθείαν. Ναι, να τελειώνουμε τώρα με το κουκκινιστό και όλα αυτά. Εγώ θα βάλω λίγο κρασί, δεν κρατιέμαι, να το δοκιμάσω. Ξέρω βέβαια πώς είναι τα κρασιά αυτά, γιατί τα παίρνουμε. Γιώργο, έχεις πιει αυτά τα κρασιά, έτσι. Ναι. Ξαναπάρει πάλι. Άντε, Γιώργο, στην υγειά σου. Στην υγειά μου. Ωραιότατο κρασί. Δίνα θα πιει σήμερα. Στο τέλος που θα φτιάξουμε το φαγητό, θα πιούμε και κρασί. Έχω κάνει και μια ωραία τορτίτσα σοκολάτα. Αμέ. Αμέ. Θα την βγάλω. Την έκανα χθες το βράδυ αυτή. Αυτά τα άλλα τα ετοίμασα λίγο το πρωί, σιγά τώρα δεν ήταν και τίποτα. Έκανα το κρέας και έβγαλα όλα τα άλλα τα υπόλοιπα. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Όλα νομίζω θέλουν έτσι τη φροντίδα. Να τα έχεις στο μυαλό σου. Ναι, ναι. Θα πεις θέλει εκείνο, θέλει εκείνο, θέλει εκείνο. Ναι, πρέπει να είναι στο μυαλό. Να είναι καλά τα υλικά. Έτσι. Καλά Ντίνα, εδώ στο σπίτι εμείς κάνουμε αγνά υλικά, ωραία υλικά. Και το μοσχάρι είναι ωραίο τρεφηρό. Και αυτά που θα φτιάξουμε, τα βούτυρα και τα λάδια είναι. Που λέω και εγώ ευλογημένη χώρα. Πάντα λέω. Ευλογημένη χώρα είμαστε. Είμαστε πολύ. Ναι, έτσι ακριβώς. Μα ό,τι ρίξουμε σε αυτή τη γη παράγει. Αρκεί να έχουμε όρεξη να τη δουλέψουμε. Δεν μας λείπει τίποτα. Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί η Αθήνα δηλαδή, αυτό που λέμε, επειδή είναι μισή Ελλάδα, τα 5 εκατομμύρια, και να υπάρχουν, και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με μια συνταξούλα να υποφέρουν, ναι. Αλλά όμως η επαρχία, εγώ νομίζω ότι ούτε και η επαρχία δεν θα την πω, επαρχία η περιφέρεια, δεν θα περνάει ποτέ. Ναι, έτσι. Δεν θα περνάει ποτέ, δόξα τω Θεώ. Γιατί τι να βγήκες πίσω στα μανάδικα και γίνεται τη Σαββατοκύριακα, από την Παρασκευή. Παράδεισος. Παράδεισος. Και τα τσιποράκια τους και τα κρεατάκια τους και όλα αυτά ο κόσμος. Βέβαια, τώρα. Σπρώξει λίγο την κατσαρόλα πιο πίσω, ναι, για να κουμπάει στο μάτι. Καλά. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ρίξε και την τομάτα. Τώρα την τράβηξα προς τα εδώ για να την παρακολουθώ. Έτσι ακριβώς. Ρίξε και την τομάτα τώρα. Και μετά στο τέλος να ρίξουμε και την ντοματοκοτό να δέσει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλά κάνεις και τα συνδυάζεις. Ναι. Εντάξει. Δίνα, ρίξει και νερό ζεστό εκεί από το κατσαρολάκι τώρα. Εδώ, να βράσει, λίγο να το σκεπάσει και τόσο δάνει είναι η μοσχάρια. Θέλει να βράσει. Ναι, είναι ζεστό. Πάντα με ζεστό νερό, Δίνα, να ξέρεις. Και εσύ στο σπίτι το κάνεις. Γιατί τώρα, αν είναι, σε ρίχναμε κρύο από τη βρύση, πότε θα άρχιζε αυτό να σιγοβράσει και πότε να κάνει. Πάρει να βράσει. Ναι, εντάξει, είναι Δίνα. Εγώ πιστεύω καλό. Σκέπασε το. Ναι. Είμαστε οκ, okay, που λέμε. Και είναι κατσαρόλα που βλέπεις και από πάνω. Έτσι ακριβώς. Αυτές τις έχει το κανάλι, Ντίνα. Πολύ ωραία. Τις πουλάει το κανάλι, ναι. Και τις είχε 5 κομμάτια 69 ευρώ. Ναι, δεν τις είχε ακριβές. Πάρα πολύ καλές. Ναι, ήρθαν αυτό. Και επειδή είχα χρόνια αυτές, ξέρεις, τις κλασικές που είχαμε. Ναι, τις παραδοσιακές. Και παραδοσιακές. Και λέω, ας ανανιώσω λίγο την κουζίνα μου. Ναι, καλά έκανες. Ντίνα, θα περάσουμε τώρα από εδώ να ζυμώσουμε λίγο τις ταλετέλες. Θα αφήσουμε αυτό να βράζει και θα αρχίσουμε στις ταλετέλες. Rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying. Ρίξε, Ντίνα. Ναι, ναι. Για σταμάτα τώρα, Ντίνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ταλιατέλες, τα οποία μια Ιταλίδα εδώ έχει έρθει. Ο γιος της είναι αυτός που είναι εκεί στο ταχυδρομείο που έχει σεντόνι και τέτοια, ο Πασκουέλ. Ναι, ναι. Είχε φέρει τη μάνα του από η Ιταλία και είχαμε μαγειρέψει και μας είχε κάνει, Ντίνα, αυτό πώς το λένε, τα με τυρί μέσα, πώς το λένε. Αχ, μωρέ, τα ιταλικά. Νιόκι. Όχι νιόκι, το νιόκι είναι σκέτο, το φιωγάκια. Ναι. Και μέσα τα έχει με σπανάκι και με τυρί, ναι, αυτή η Ιταλίδα. Τα γεμίζουν. Ναι, ξέρετε και αυτήν έχει βάλει και ένα αυγό δυο. Ναι. Αλλά όπως η μόνη με το ψωμί, τα ίδια είναι και αυτά, δεν είναι, ναι, τίποτα, όχι. Δεν είναι τίποτα σπουδαία δηλαδή αυτό. Αλλά άμα πας στην Ιταλία,
Έτσι πάει. Έχω περάσει. Έχει περάσει. Ναι, ναι. Αλλά όταν σου λένε φρέσκο πιάτο, να, εκείνη την ώρα τα έχουν ζυμωμένα. Αυτοί δεν τους, είναι τίποτα. Ζυμωμένο, τα κατάκα το γυρίζει, το ρίχνουμε στο νερό. Ξέρεις πόσο πανάκριβο είναι το πιάτο. Διπλάσιο από αυτό το έτοιμο που έχει δώσει. Ναι. Είχαμε πάει με την Κοροδία με την Μεσόλα. Είχαμε πάει εδώ στην περιφέρεια Μουλίζη, στο Κάμπο Μπάσο. Και αυτή ήταν που μα είχαν καλέσει, ήταν όλοι οι εργοστασιάρχε. Άλλοι είχαν μακαρόνια, είχαν όλα αυτά. Και μερικοί που ήξεραν Ιταλικά και μιλούσαν, μα είχαν κάτι εστιατόρε πρώτη διαλογή. Δηλαδή, όλη την ώρα να πάνε να έρχονται με τα πιάτα να είναι 6-7 πιάτα. Τα τρία πιάτα ήταν μακαρόνια. Μακαρόνια με σπανάκια, μακαρόνια με ντομάτα, μακαρόνια. Το πρώτο ναι. πιάτο είναι σημαντικό. Έτσι ακριβώ. Μετά έφερνα το φιλέτο και μετά τη σαλάτα. Και μετά είστε του επιδόρφιου, ναι, και όλα αυτά. Και λέει, αυτό το πιάτο, μας έλεγε εκεί που είχαμε το μεταφραστή, αυτό το πιάτο κοστίζει τόσο, αν το μακαρόνι αυτό που έχουν αυτή το έτοιμο τόσο. Πανάκριβα. Ναι, σου λέει φρέσκο. Ναι, είναι φρέσκο γι' αυτό. Έτσι ακριβώς, ναι. Σου λέει φρέσκο. Καλή αλεύρι δεν έφερε άλλο, φυσικά θα το φέρω τώρα. Έτσι θα το ζυμώσουμε λιγάκι, θα το βάλουμε κάτω εδώ, Ντίνα. Στο ναι. τραπέζι, ναι, θα το κάνουμε έτσι σε ρολόι και μετά θα αρχίσουμε να το ανοίξουμε. Λωρίδα. Μόνο που δεν έφερα. Το αλευράκι άλλο να λάει από το γνωστό μέσα στο. Για να. Ξέρετε, πιστεύω ότι θέλει λίγο ακόμα να το φέρνει λίγο σε καιρό ή να το πιντέψω έτσι και να γίνει μαλακόλε. Ναι. Ωραίο. Καλό φαίνεται, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να είναι μαλακή, δηλαδή. Όπως το ψωμί δίνει, ούτε μαλακή ούτε στιγνό, δηλαδή. Ένα πράγμα, αλλά θέλει λίγο δούλημα για να μαλακώσει. Και καμιά φορά το αφήνουν λιγάκι αυτό. Να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστεί λιγάκι, ναι, ναι. Το αφήνουν να ξεκουραστεί, το αφήσουμε και 2-3 λεπτά. Και μετά θα το πλάσουμε τα πέρα, θα το κάνουμε έτσι, πώς θα σου πω, σαν ρουλό. Σαν να είμαστε στην Ιταλία. Μπορεί στην Ιταλία δεν είμαστε. Τώρα να μα βλέπουν την Ιταλία, θα πούνε τι παιδεύουν και τι φτιάχνουν. Τι φτιάχνουν αυτές, αλλά τέλος πάντων τα καταφέρουμε, Ντίνα. Τα καταφέρουμε το δικό σου και τα κόψουμε μικρά, μικρά, μικρά αυτά στο ξύλο. Μόρε θα γίνουνε και μετά θα ζεστάνουμε το βούτυρο το αγνό, θα το περιχύσουμε πάνω και το τυρί, να και το μουσχάρι. Πάρα πολύ ωραίο. Με το κρασί, με το λάδι το δικό μας, με την κανέλα, με τον αστηροειδή, με το μοσχοκάριδο. Και τι δεν έχει μέσα. Είναι ωραίο φαγητό. Κλασικό. Πολύ ωραίο φαγητό. Για όλη την οικογένεια. Και το μουσάρι, τι να το κάνουμε όπως θέλουμε. Όπως θέλεις το κάνεις. Και με πατάτα λιμονάδα το κάνεις και ροσμπίφ το κάνεις και. Τι ωραίο. Ναι, και ρολό το κάνεις και. Σούπα το κάνεις βραστό που γίνεται τόσο ωραίο για τα παιδάκια και όλα αυτά. Θρεπτική. Θρεπτική ουσία. Έτσι ακριβώς. Αρκεί να μεγαλώνει σωστά, Ντίνα. Να μην τρώνε, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι, κρίμα. Έχουν πολλές αντιβιώσεις και άσχημες τροφές. Έτσι, ακριβώς. Κλεισμένα μέσα, κοιτάνε τα παχύνουν. Ναι. Κρέας και μετά. Όλα λοιπόν, Ντίνα, αυτό είναι καλό τώρα. Θα το αφήσουμε έτσι λιγάκι. Κοίταξε τι ωραίο που έγινε. Πολύ ωραία. Ζυμαράκι. Είναι ωραία τα ζυμάρια να ζυμώνεις. Σ' αρέσουν, Ντίνα. Ναι, μ' αρέσουν. Σ' αρέσουν, α. Ναι. Θέλεις να το πιντέψεις λίγο. Κι εσύ, ορίστε. Τέλειψε το κι εσύ να πάω να πάρω λίγο αλευράκι ακόμα. Έγινε την άκρη. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο κοβολάει. Είναι ωραίο, πραγματικά. Λοιπόν, έτσι εδώ, να το βράζει. Στο τέλος πριν τη λιώσει, εγώ θα ρίξω και λίγο, γιατί είχαμε ξεχάσει εδώ με την Ντίνα, και λίγο κρόμο κουζάνης. Θα ρίξω και λίγο κρόμο, για άνοιξα το λίγο Ντίνα, και στο τέλος θα ρίξω το μπελντέ, γιατί για να χυλώσει τώρα. Τώρα έχει όλα τα αρώματα. Ναι, θα ρίξουμε και λίγο κρόμο κουζάνης. Έτσι λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Όπα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Και στο τέλος θα ρίξουμε και τη ντομάτα και θα αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά τώρα εμείς με την Τίνα εδώ να φτιάχνουμε τις ταλιατέλες. Thank you.
tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Παράδοση είναι το παλιό στοιχείο. Από αυτό γεννιέται κάθε καινούριο. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοσαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοσαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη. Στη Λάρισα. Ξεκουράσαμε. Κοιτάξτε τι ωραίο το κάναμε. Πάρα πολύ ωραίο. Ξεκουράστηκε λιγάκι. Θα αλευρώσουμε εδώ κάτω το τραπέζι. Το αλεύρι είπαμε είναι τσασιώτη. Είναι καλαμπάκας και θεόπετρας. Ωραιότατη μήλη. Δικά μας αλεύρα εδώ. Τα καλύτερα αλεύρα έχει η Θεσσαλία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τίνα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Ωραίο. Ναι, να το κάνουμε σαν... Ναι. Πώς το λένε. Σαν σαλαμάκι, πέρα-πέρα, όλα και μετά θα το διπλώσουμε αφού το ανοίξουμε με το λάστρι, θα το διπλώσουμε και θα τα κόψουμε. Αλλά πριν να τα κόψουμε όμως, να αρχίσουμε εδώ να το πλάσουμε, εσύ θα πλάτες Δίνα, εγώ θα βάλω το νερό, θέλει αμέσως να είναι το νερό, βρασμένο, να τα ρίξουμε μέσα να μην πουλήσουν. Έτσι ακριβώς, ακόμα λίγο θα τα ανοίξω εδώ γιατί θέλω να είναι αυτά ακόμα, έτσι, έτσι. Τι να κάνουμε, χειροποίητα θέλουμε, στο χέρι. Έτσι ακριβώς. Λίγο ακόμα, Ντίνα, να τα ανοίξεις και εσύ λιγάκι λίγο ακόμα. Ναι, έτσι, να προσθέτω λιγάκι. Θα πάρω εγώ λίγο και αυτό, δεν το χρειαζόμαστε. Ωραία το κάνεις, Ντίνα. Μπράβο. Μετά θα το πατήσουμε έτσι με το χέρι, Ντίνα, να ανοίξει και μετά θα τα ανοίξουμε με το μπλάστρι. Ωραία. Έτσι ακριβώς, ναι. Τώρα κάνω έτσι δύναμη.
πάρει τη σέντωση έτσι και μετά θα το κάνουμε κουμπάστα. Να πάρω εγώ νερό, να τα ρίξουμε αμέσως, να τα βράσουμε. Ναι. Άλλο θέλει να το ανοίξουμε έτσι, να το απλώσουμε κι άλλο. Πιο αγάπη μου. Πιο αγάπη μου. Θα το ανοίξουμε τώρα με το αυτό πίνα. Ωραία. Με το πλάστη. Ωραία. Περίμενε λίγο. Γιατί θέλει για να είναι λεπτά. Είναι χοντρό τώρα, κατάλαβες. Να γίνει φίλο. Είδες που έχουν τις μηχανές που τα περνάνε από τις μηχανές και τα βγάζουν πέρα-πέρα. Εγώ δεν έχω μηχανή. Ναι, ναι. Το κάνω με το πλάστη, κανονικό έτσι, θα το ανοίξω. Ρίξε λίγο αλεύρι την ασύ ή πάρε αυτό το ίδιο που κάτω ήταν κάποιο σέτο. Έτσι να μην κουλάει. Πέρα πέρα, τι να. Από σέτο. Έτσι. Έτσι. Θα ρίξουμε και λίγο από πάνω. Και τέλα έτσι. Και να αρχίσουμε έτσι να το ανοίγουμε. Αφού δεν έχουμε μηχανή, έχουμε τα χέρια μας. Μηχανή. Και ωραία θα το κάνουμε. Σιγά που δεν θα το κάνουμε. Αν έχετε χρόνο και δεν είστε εργαζόμενες, ορίστε, το είδατε, δεν είναι τίποτα. Όπως μόνο με το ψωμί έβαλα μια μισή κούπα από αυτές τις κούπες εδώ τις μεγάλες. Αν δεν έχω τώρα, θα το δείξω μετά έστερα. Δεν άνοιξα αυτό εδώ το ντουλάπι, το στάσιο, αυτό το ένα και έχει αυτές τις κούπες του καφέ, τις μεγάλες. Εγώ έριξα μια μισή κούπα τέτοια μεγάλη και έριξα και μισή κούπα σιμιγδάλι. Δεν έβαλα καθόλου αυγά. Δεν έβαλα καθόλου αυγά. Αυτό είναι. Έβαλα και λίγο αλατάκι στη μέση και νεράκι όπως ζυμώνει το ψωμί, παιδιά. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει κάτι που να... Τα αλεύρια μας εδώ εμάς είναι πάρα πολύ καλά. Όπως είπα είναι αλεύρι τσασιώτη. Τα παιδιά να που είναι εκεί πέρα έχουν ωραίους μήλους. Και ωραία αλεύρια εδώ δικά μας τα άρια θεσσαλικά. Τόσοι μήλοι υπάρχουν εδώ γύρω γύρω. Μόλι τι είναι να μαζέψεις μηχανές και μηχανές, πού να τα βάλεις. Ναι, πού να τα βάλεις. Εδώ έχουμε μέχρι ηλεκτρικό μαχαίρι να κόβεις. Ναι, πού να τα βάλεις, ναι, αγάπη μου. Ναι, ναι. Μαζεύουμε και στρέφω. Έχουμε τα ντουλάπια που να τα βάλουμε. Εγώ θα το γυρίσω και το κάνουμε και από εδώ τώρα. Ωραία. Οπα. Έτσι. Θα ανοίξουμε λίγο ακόμα γιατί είναι χοντρό. Και θα είναι πολύ χοντρά και θα είναι σαν λάσπη, κατάλαβες. Θέλει να είναι αυτό. Πιο ψηλό. Θέλει να είναι ψηλό. Θέλει λίγο δυναμούλα. Σπρώχνουμε εδώ. Έχεις χοντρό πλάστη. Ναι, ναι. Και βοηθάει. Τόσο πλάστη σήμερα τι είναι. Να χαρά. Λύσε το καλό. Βέβαια, το εργαλείο του, ναι. Κάνει και σε λίγο τίνο. Με ξεκουράσεις και μένα λιγάκι. Πάμε και εσύ. Τώρα δεν θα τα ανοίξουμε άλλο τίνα. Πιστεύω καλό είναι. Πολύ καλό. Λίγο τις άκρες εδώ. Λιγάκι. Και να μην είναι και εργοστασίου τόσο ψηλά, εμείς θα τα κάνουμε λίγο πιο χωριάτικα, έτσι. Παραδοσιακά και χωριάτικα. Δεν έχουμε μηχανή και μια χαρά τα δείξαμε. Γιώργο, όποιος δεν κάθεται και φρόνημα, κοίτα, έτσι και πέσει κατά κέφαλα, σε έχουσε αυτό. Εντίδα. Και αυτό παράδοση είναι. Και αυτό παράδοση. Αυτό και δεν είναι. Το ξύλο βγήκε και από τον παράδοση. Λοιπόν, Δινάκη, τώρα θα το κάνουμε, θα το διπλώσουμε εδώ. Έτσι. Βρώσουμε λιγάκι και φέρει λίγο, έχω ένα ξύλο και δάντινα εκεί πέρα. Ξύλο. Αυτό το στρόγγυλο μπροστά σου, να τα κόψουμε για να μην χαλάσουμε το τραπέζι. Αυτό ναι. Και τώρα έτσι. Έτσι. Και έτσι. Ξαναγύρω. Γύρω τώρα, δύναμη.
έτσι, κοιτάξτε λίγο να το αλλιώσουμε γιατί θέλει άλλη λεφτά. Εντάξει. Είναι ωραία, εδώ. Και θα αρχίσουμε μετά έστω το μαχαίρι να τα κόβουμε. Και θα αρχίσουμε τώρα έτσι δεινά, λιπτούλικα. Τι ωραία. Ναι, έτσι λιπτούλικα θα τα κάνουμε. Τι ωραία που γεννώνται. Να αρχίσουμε να τα ανοίγουμε έτσι. Να το. Πολύ ωραία. Να το, έτσι θα ανοίξει. Κατάλαβες. Και το έχουμε και μάλιστα και πολύ μαλακό, ας ήταν λίγο σκληρό ακόμα δεινά. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι για να μην πουνάει. Ναι, Νικόλα. Και πάλι καλά. Την εξέταση, Τίνα. Την εξέταση κόλλησέ τα. Ναι. Αυτά που έχει βγάλει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πιάστε, μην το φοβάσαι. Έτσι κάτω, έτσι. Να το. Ανοίγουν αυτά. Δεν έχουν τίποτα. Ναι, ανοίγουν. Άιντε, μανούλα μου, χειροποίητης φτιάχνουμε σήμερα. Χειροποίητης, Ντίνα. Αγνές. Και κοριάτικες. Και υγιεινές. Κοίτα, καλά. Άρα, βράκι, νεράκι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Τώρα θα τη συμπλωτήσουμε εμείς με... Να, ωραία. Θα βράσει το νερό τώρα, θα τις ρίξουμε μέσα. Δεν θέλουν ούτε ένα τέταρτο μετά από αυτά, Ντίνα. Ένα τεταρτάκι θέλω. Θα ζυματίσουμε μετά έξτρα το βούτυρο, θα τα ρίξουμε από πάνω, θα τα ρίξουμε και μπόλι το τυρί, θα πέσει και το κρέας και σου πω εγώ να δεις τι ωραία θα γίνει. Να, έτσι. Αλυβρωμένο, ωραία. Να, φτιάξαμε εμείς εδώ, Ντίνα, να φάει το βασίλειο όλο. Mm. Ήθελα λίγο σκληρότερα όμως, Ντίνα, κάναμε, αλλά πόσαμε. Εγώ έτσι νομίζω, δεν ξέρω τι όλα. Λίγο λέτε, έτσι από πάνω κάτω. Να, έχω να λέτε. Ναι, συνέχεια το παλεύει, ναι. Ωραία, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Παλεύει, ναι, θέλουν να λέγουν αυτά την ώρα και τα κόμμες που κάνεις. Γιώργο, χειροποίητης πιτυράς φτιάχνει. Ναι. Αλλά αγορασμένος όμως, όχι στο σπίτι. Α, δεν ξέρω τώρα. Λες να φτιάχνει εκεί από αυγά αυτές να φτιάχνουν το χειροποίητησε. Μπορεί να φτιάχνουν όπως φτιάχνουν τα τραχανάδια. Μπορεί. Ναι, αυτές φτιάχνουν και τραχανάδια, όλες. Να. Κόψε λίγο κοντρότερα. Ωραία, Ντίνα, μέσα στα λεύρια σήμερα, τι κάνουμε. Σε έφερε πολύ δουλειά μου κάνεις, Ντίνα, σήμερα. Με βοήθησες πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Ντίνα. Σαν γειτόνισσα. Όχι σαν γειτόνισσα, Ντίνα, φίλες είμαστε. Και εγώ πιστεύω αυτή την αγάπη που έχουμε την αποκτήσουμε και από τον εθελοντισμό. Δεν είναι τυχαίο αυτό που κάποιες από τόσα χρόνια. Έλα. Πόσο φαίνεται, Ντίνα. Πολύ ωραίες. Πολύ ωραία, έτσι. Φυσικές, ωραίες. Η μάνα μου έλεγε παλιά, Ντίνα, τώρα τα λένε νιώκι. Θυμάσαι που έλεγαν τις ερετιστές, πώς τις έλεγαν, δεν θυμάμαι πώς τις έλεγε. Έβραζε το νερό έτσι ακριβώς και με βούτυρο και αυτές μέσα και τα έκαναν έτσι όπως είναι αυτό τώρα εδώ, μικρά, μπαλάκια και τα έκαναν μέσα. Δεν είναι νιώκι, σαν το νιώκι είναι. Νιώκι, ναι. Και λέω, μάνα κάνε τη νιώκι. Τι παιδάκι νιώκι, λέει. Αλλιώς τα λέγανε τις ερετιστές, τις λέγανε. Με το ζυμάρι, μπορείς να φτιάξεις πολλά πράγματα. Έτσι, ακριβώς. Πολλά πράγματα. Πρώτον, ο κόσμος έζησε με το αλεύρι αιώνες. Ακριβώς. Αιώνες. Και που δεν είχαν μυρούς, το στουμπούσαν το σιτάρι. Ακριβώς. Ναι. Και ο κόσμος έβγαζε το αλεύρι, το άμυλο. Και μετά ήρθε η εξαίρεση. Τώρα πάρα έγινε. Τώρα είναι που καιρά αρκεί να θέλει να μαγειρέψει. Όλα τα γύρω-γύρω. Βέβαια. Όλα τα πάντα. Με μεγάλη προθυμία. Το τυρί να πα στο σούπερ μάρκετ, θα στο έχουν έτοιμο τριμμένο. Τα μακαρόνια, βάλει το νερό, ρίξε τα μέσα, ρίξε τα τυράκι. Για να φτιάξει μια σάλτσα, δεν θέλει να τη φτιάξει, πάρ' την έτοιμη. Βέβαια. Τώρα πιάνει το κερά. Όλα. Στο όλα χέρι. Είναι εύκολα. Εύκολα. Πολύ ωραία είναι η Ντίνα. Α, κύριε Ντίνα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία τα καταφέραμε, βέβαια.
ανοίγουν όμορφα, εύκολα. Μα τώρα έτσι σπίτι που είμαστε εμείς. Δεν είναι δύσκολο. Έτσι ακριβώς, δεν είναι δύσκολο όπως το πεις. Εγώ θα κάνω και μερικά νιόκι Ντίνα εδώ. Κοιτάξτε εδώ, είμαστε όλη μέρα με στα αλεύρα του Τσασιώτη εδώ με την Ντίνα. Την έχω κουράσει την καημένη σήμερα. Θα ρίξω και μερικά μπαλάκια έτσι μέσα. Και όλα αυτά. Τι ωραία πράγματα κάναμε. Δυνάκη, σε πάρω βοηθό. Αμέ. Θα άρχισε. Αμέ. Θα έχουμε την Ντίνα βοηθό. Είναι ωραίο πράγμα η μαγεία. Ξέρεις πόσες κοπέλες είπαν αν θέλουν να συνεχίσουν μετά από μένα, Ντίνα. Ναι. Που είναι μια δουλειά σχεδόν έτοιμη να την προσφέρω εγώ. Ναι. Και με την θέαση και με τα ούλα της. Ναι. Και δεν θέλουν. Δεν θέλουν τη μαγεία εκεί. Ναι. Και βλέπουν βουνό. Τι πες Γιώργο, τις μπύλες. Τα μπαλάκια. Α, Ντίνα, τα κάναμε πάρα πολύ ωραία. Χιλοποίητης τα κάναμε, Ντίνα. Χιλοποίητης τα κάναμε. Και θα είναι και πεντανόστιμο με το μοσχαράκι μαζί. Με το μοσχαράκι, με το βούτυρο το φρέσκο, ναι, μέσα και με το πιερί, ναι, τη σνάξο που έχουμε εδώ πέρα, έχουμε και δικά μας. Αλλά να μην είμαστε και τόσο τοπικιστές, λέμε και κανένα καλό για τους άλλους. Σωστό. Έχεις πάει στην Άξο, Ντίνα? Ναι, έχω πάει. Γιατί ξέρω ότι έχεις πάει γι' αυτό. Ναι. Σ' άρεσε, Ντίνα, έτσι. Τι θάλασσε είναι αυτή, σαν. Εξαιρετικό. Μένα την Ντίνα. Μέσα στην Άξο ή έξω. Στην Αγία Άννα, στον Προκόπιο, μένα. Ναι, στον Άγιο Προκόπιο. Στον Άγιο Προκόπιο, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και στον Άγιο Προκόπιο, στον Μπαρμπούνι, στη γωνία. Μου ξέρει αυτό το γέρο που είναι με την πουλιά που είναι σαν άνθρωπο. Ναι, κάτι μου λέει. Εκεί τρώγαμε, στον Μπαρμπούνι του παππού. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία όμως. Α, ωραίο. Εξαιρετικό. Και οικογενειακό, ήσυχο νησί. Έτσι ακριβώς. Με ωραία κουζίνα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Όπου και να πήγαινε, έτρωγε καλά. Διαφήμιση την κάνουμε τώρα, ξέρει. Να πάνε τρικαλινή. Θα βράσει τώρα το νερό, θα τις ρίξουμε μέσα και θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες φτιαχτές μνήμες. Και η Πάρος, καλή, η γη, σύρος, ωραία τα νησιά, όλα. Στην Τίνο πήγαμε, ναι, ναι. Πού την πήγαμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το κουκκινιστό μου σχολάει μέσα στην κανέλα, μέσα στα αστεροειδή και στα κρασιά. Η Ντίνα με βοήθησε πάρα πολύ σήμερα, την ευχαριστώ. Εδώ από το νερό που βράζει έριξα λίγο αλατάκι και θα ρίξουμε κανονικά όπως ρίχνουν τις χιλοποίητες. Να, μόλις θα σηκωθούν επάνω, σιγά σιγά με την τρυπητή θα τα βγάλω έξω. Δεν θα τα ρίξω όλα, θα ρίξω τα μισά και μετά πάρω τα μισά μετά. Θα πάρω την τρυπητή μου από εδώ, μόλις θα πάρω να βράσω, θα σηκωθούν επάνω, θα τα βγάλω στη πιατέλα εκεί και θα είναι έτοιμα να πάρω μια βράση. Αυτό θα κάνουμε. Οι χιλοποίητες μας έγιναν, είναι έτοιμες. Ταλιατέλες. Τα διατέλεσμα μας. Ναι. Όταν σηκώνονται απάνω είναι τα έτοιμα, έτσι. Ναι. Έχουν σηκωθεί απάνω. Ναι. Την ώρα που βράζουν καλά είναι που σηκώνονται απάνω, ναι. Κάπτα τώρα, Ντίνα. Ωραία είναι, ε. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τέλεια, Ντίνα. Τα έκανες τέλεια. Όχι, τα έκανα, τα κάνα. Συλλογικά, Ντίνα. Συλλογικά. Βεβαίως. Το νερό μόνο αλάτι, τίποτα. Λίγο αλατισμένο τα. Δίπλα που έχεις το κρέας, Ντίνα, μυρίζει, α. Το κρέας που είναι στην διπλανή κατσαρόλα, μας έχει σπάσει τη μύτη. Μας άνοιξε την όρεξη. Βέβαια. Μοσχοβολιά. Μοσχοβολιά, δεν λες τίποτα. Μοσχοβολιά. Μέσα στο κρασί, μυρισμένο είναι. Να δεις μια πέρκα που φάγαμε που θα πάει στην Αγιοδέα από τον Γιώργο. Μέσα στο κρασί μαγειρεμένο, όλο το κρασί Ντίνα. Τελικά δίνει νοστιμιά το κρασί. Βέβαια. Δίνει άρωμα, νοστιμιά. Γεύση. Γεύση, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Μία πέρκα, μόνο με κρασί ψήσιμο, λένε. Αυτή λένε. Ποιος δεν το λέει, λένε. Ντίνα. Έτοιμο, ρίξε τα άλλα, Ντίνα τώρα. Άστα αυτά όπως είναι και ρίξε και τα υπόλοιπα. Εντάξει.
Λίγο κάνα έτσι με τον αυτό, να ανοίξουν και είναι εντάξει. Άστα τώρα να βράσουν, να σηκωθούν να πάνε και αυτά. Πολύ ωραία. Και μετά θα κάψουμε το βούτυρο, θα ρίξουμε και τυρί με το κρέας. Τελικά ήταν πολύ πιο εύκολα. Α, τι ήταν. Από ό,τι φανταζόμουν. Νόμιζα ήταν δύσκολα, έτσι. Όχι, μια χαρά ήταν. Έγινε την άλλη. Λοιπόν, όπως βλέπετε οι ταλιατέλες, ορίστε. Τα βράσαμε, ρίξαμε και το τυράκι, τώρα βούτυρο εργοστασίου, εδώ, για να δεινώ, δικό μας, ωραίο. Κοιτάξτε τι ωραίο. Κοιτάξτε τι ωραίο, από πάνω. Και μετά θα βάλουμε και το κρέας λίγο είναι έτοιμο, το κουκκινιστό και έτοιμο. Ταλιατέλες με ωραίο κουκκινιστό μουσχάρι. Πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ, μέσα στα αρώματα και μέσα αυτό θα το βάλουμε από πάνω, θα το δείξουμε και είναι τέλειο. Βλέπετε, τελειώσαμε. Κοιτάξτε το κουκκινιστό πόσο μελωμένο είναι, πόσο ωραίο είναι. Είπαμε πάλι, βάλαμε το κρεμμύδι, βάλαμε αστηρίες, βάλαμε κανέλα, βάλαμε κρασί, μουσκοπίπυρο, που λέει και η μάνα μου το μουσκοκάριδο, πεπέρι, όλα αυτά. Τις ταλιατέλες τις είδατε πως τις κάναμε, θα βγάλουμε και τη συνταγή στον αέρα, θα τα γράψουμε όλα αυτά, τελειώσαμε. Κούρασα λίγο και τη φίλη μου την Τίνα σήμερα. Καθόλου, εδώ. Χαρά μου. Ναι, χαρά τη εδώ πέρα, με βοήθησε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ την Άντι μου. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Την Άκη και άνθρωπο θα το κάνουμε. Και μάλιστα τώρα την άνοιξη στην αυλή πίσω που θα είναι πιο ωραία. Α, στην αυλή σου είναι. Να κάνουμε καλοκαιρινά φαγητά και όλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε την Άκη στην υγειά μας με το στην κρασί εδώ. Μας. Του συνεταιρισμού Καρδίτσης στην υγειά μας, να είμαστε καλά, υγεία και ευτυχία. Λοιπόν, χαιρετίσματα από εδώ, από τα Τρίκαλα. Γλυκιά μου Θεσσαλία, με την όμορφη Ντίνα σας χαιρετάμε. Να είστε καλά. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Δώστε στα παιδιά σας τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον. Γερμανικά, Θωμάς Κομματάς. Σωστή και υπεύθυνη εκμάθηση για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες. Με σύγχρονες μεθόδους προσωπικής διδασκαλίας και αυστηρά ολιγομελή τμήματα, τώρα πλέον τα γερμανικά είναι εύκολη υπόθεση. Φροντιστήριο Γερμανικών Θωμάς Κομματάς. Σοκράτους 2, τηλέφωνο 243 10 76 989.
que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Παράδοση είναι το παλιό στοιχείο. Από αυτό γεννιέται κάθε καινούριο. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοσαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη, στη Λάρισα. Αγνά υλικά με τη σπιρτάδα των ιδιαίτερων γεύσεων περικλείουν την ανάμεικτη κουλτούρα ελληνικής παράδοσης. Αρτοσαχαροπλαστεία, το προζυμένιο του Δημήτρη. Στη Λάρισα. Thank you.